Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο νέο βίντεο του Dark Storytellers. Είμαι η Μορτίσια και στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε μία αρκετά μεγάλη υπόθεση, η οποία είναι αρκετά γνωστή. Θα μιλήσουμε για τον Αντρέι Τσικατίλο ή όπως είναι γνωστός και ο σφαγέας του Ροστόβ. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι όσοι είναι λίγο πιο ευαίσθητοι και έχουν θέμα με πιο σκληρές περιγραφές, καλό θα ήταν να μην παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο, γιατί υπάρχουν διάφορες έτσι λίγο πιο σκληρές περιγραφές των εγκλημάτων του. Επειδή θα είναι ένα μεγάλο βίντεο, πάμε να περάσουμε στο κύριο μέρος του. Ο Αντρέι Ρωμάνοβιτς Τσικατίλο ήταν ένας σοβιετικός κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος είχε αποκτήσει διάφορα παρατσούκλια, όπως ο Χασάπης του Ροστόβ, ο Αντεροβγάλτης του Ροστόβ και ο Κόκκινος Αντεροβγάλτης, επειδή διέπραξε τους περισσότερους φόνους του στην περιφέρεια Ροστόβ της Σοβιετικής Ρωσίας. Ο Τσικατίλο κακοποίησε, δολοφόνησε και ακροτηρίασε τουλάχιστον 52 γυναίκες και παιδιά μεταξύ του 1978 και του 1990 σε διάφορες σοσιαλιστικές δημοκρατίες όπως την Ρώσικη, την Ουκρανική και την Ουσμπεκική. Ομολόγησε 56 δολοφονίες και καταδικάστηκε για τις 53 από αυτές τον Απρίλιο του 1992. Πάμε όμως να περάσουμε στο κύριο μέρος της υπόθεσης. Ο Αντρέι Ρωμάνοβιτς Τσικατίλο γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1936 στο χωριό Γιαμπλούτσνε της περιφέρειας Άμι της Σοβιετικής Ουκρανίας. Την εποχή της γέννησής του η Ουκρανία βρισκόταν υπό την επίρρεια λοιμού που προκλήθηκε από την αναγκαστική κολεκτιβοποίηση της Γεωργίας από τον Ιωσήφ Στάλιν. Οι γονείς του ήταν και οι δύο εργάτες κολεκτίβας που ζούσαν σε μία καλύβα. Δεν λάμβαναν μισθό για την εργασία τους, αλλά αντίθετα λάμβαναν το δικαίωμα να καλλιεργούν ένα οικόπεδο πίσω από την οικογενειακή καλύβα. Η οικογένεια σπάνια είχε επαρκή τροφή. Ο ίδιος ισχυρίστηκε αργότερα ότι δεν είχε φάει ψωμί μέχρι την ηλικία των 12 ετών, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έπρεπε συχνά να τρώνε χορτάρια και φύλλα σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την πείνα. Καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, η μητέρα του Άννα του έλεγε επανειλημμένα ότι πριν από τη γέννησή του είχε ένα μεγαλύτερο αδερφό ονόματι Στεπάν, ο οποίος σε ηλικία 4 ετών είχε απαχθεί και κανιβαλιστεί από πεινασμένους γείτονες. Αν και ποτέ δεν είχε διαπιστωθεί αν αυτό το περιστατικό συνέβη πραγματικά ή αν υπήρξε πραγματικά κάποιο παιδί με αυτό το όνομα. Επίσης, όταν ήταν μικρός, έβρεχε συχνά το κρεβάτι του στον ύπνο του, γεγονός που εξόργιζε τη μητέρα του, η οποία τον τιμωρούσε συχνά για το γεγονός αυτό. Όταν η Σοβιετική Ένωση εισήλθε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πατέρας του Τσικατίλο, Ρωμάν, επιστρατεύτηκε στον Κόκκινο Στρατό. Αργότερα θα έπεφτε αιχμάλωτος αφού τραυματίστηκε στη μάχη. Μεταξύ του 1941 και του 1944, ο Τσικατίλο έγινε μάρτυρας ορισμένων από τις συνέπειες της ναζιστικής κατοχής της Ουκρανίας, τις οποίες περιέγραψε ως φρίκι, προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας βομβαρδισμών, πυρκαγιών και πυροβολισμών, από τους οποίους ο ίδιος και η μητέρα του κρύβονταν σε υπόγεια και χαντάκια. Το 1943 η μητέρα του γέννησε ένα κοριτσάκι, την Τατιάνα. Επειδή ο πατέρας του Τσικατίλο είχε επιστρατευτεί το 1941, δεν μπορούσε να είναι πατέρας αυτού του παιδιού, καθώς πολλές Ουκρανές γυναίκες βιάστηκαν από Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εικάζεται ότι η Τατιάνα συνελήφθη ως αποτέλεσμα βιασμού από Γερμανό στρατιώτη. Καθώς ο Τσικατίλο και η μητέρα του ζούσαν σε μια καλύβα ενός δωματίου, ο βιασμός αυτός πιθανολογείται ότι μπορεί να διαπράχθηκε παρουσία του. Το Σεπτέμβριο του 1944 ξεκίνησε τη σχολική του εκπαίδευση. Ήταν αρκετά ντροπαλός, αλλά πολύ μελετηρός ως παιδί, αλλά παράλληλα ήταν σωματικά δύναμος λόγω της μεταπολεμικής πείνας που μάστιζε μεγάλο μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η πείνα του προκαλούσε λιποθυμία τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, ενώ ήταν σταθερά στόχος των ταΐδων που τον κοροϊδεύαν τακτικά για το σωματικό του ανάστημα και τη δειλή του φύση. Στο σπίτι ο Τσικατίλο και οι αδερφοί του δέχονταν συνεχώς επιπλήξεις από τη μητέρα τους. Η Τατιάνα αργότερα θα έλεγε ότι ο πατέρας τους ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, ενώ η μητέρα τους ήταν σκληρή απέναντι στα παιδιά της. Ο Τσικατίλο ανέπτυξε ένα πάθος για το διάβασμα και την απομνημόνευση δεδομένων και συχνά μελετούσε στο σπίτι τόσο για να αυξήσει την αίσθηση της αυτοεκτίμησής του, όσο και για να αντισταθμίσει τη μοιοπία του, η οποία συχνά τον εμπόδιζε να διαβάζει τον πίνακα της τάξης.
Για τους δασκάλους του ήταν ένας άριστος μαθητής, στον οποίο απέδιδαν τακτικά επένους. Κατά την εφηβεία του αποτελούσε πρότυπο μαθητή, ενώ ήταν και ένθερμος κομμουνιστής. Ορίστηκε συντάκτης της σχολικής του εφημερίδας σε ηλικία 14 ετών και έγινε πρόεδρος της Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος των Μαθητών 2 χρόνια αργότερα. Φανατικός αναγνώστης της κομμουνιστικής λογοτεχνίας, του ανατέθηκε επίσης το καθήκον της οργάνωσης Ποριών στους Δρόμους. Αν και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το να μαθαίνει πράγματα δεν ήταν εύκολη υπόθεση για εκείνον, λόγω πονοκεφάλων και κακής μνήμης, ήταν ο μόνος μαθητής από την κολεκτίβα του που ολοκλήρωσε το τελευταίο έτος σπουδών, αποφυτώντας με άριστους βαθμούς το 1954. Στην εφηβεία ανακάλυψε για πρώτη φορά ότι είχε χρόνια ανικανότητα, πράγμα που επιδείνωσε την κοινωνική του αμηχανία και το μίσος του για τον εαυτό του. Ήταν ντροπαλός με τις γυναίκες και το πρώτο του φλερτ σε ηλικία 17 ετών ήταν με μία κοπέλα ονόματι Λίλια Μπάρισεβα, με την οποία είχε γνωριστεί μέσω της σχολικής του εφημερίδας. Ωστόσο ποτέ δεν τη ζήτησε να βγουν. Την ίδια χρονιά ο Τσικατίλο όρμησε πάνω σε μία 11χρονη φίλη της μικρότερης αδερφής του και την έριξε στο έδαφος, εξπερματώνοντας, καθώς το κορίτσι πάλευε να ξεφύγει. Μετά την αποφύτισή του, υπέβαλε αίτηση για υποτροφία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Παρόλο που πέρασε τις εισαγωγικές εξετάσεις με καλές έως άριστες βαθμολογίες, οι βαθμοί του δεν κρίθηκαν αρκετά καλοί για να γίνει δεκτός. Υπέθεσε ότι η αίτηση υποτροφίας του απορρίφθηκε λόγω του βεβαρημένου πολεμικού μητρώου του πατέρα του, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί προδότης επειδή πιάστηκε αιχμάλωτος το 1943, αλλά η αλήθεια ήταν ότι άλλοι μαθητές είχαν καλύτερες επιδόσεις από εκείνον. Δεν προσπάθησε να εγγραφεί σε άλλο πανεπιστήμιο, ανταυτού ταξίδεψε στην πόλη Κούρσκ, όπου εργάστηκε ως εργάτης για 3 μήνες, προτού το 1955 εγγραφεί σε επαγγελματική σχολή με σκοπό να γίνει τεχνικός επικοινωνιών. Την ίδια χρονιά δημιούργησε την πρώτη του σοβαρή σχέση με μία ντόπια κοπέλα 2 χρόνια μικρότερη του. Σε 3 περιπτώσεις το ζευγάρι επιχείρησε να συνευρεθεί, αλλά κάθε φορά ο Τσικατίλο δεν κατάφερε να διατηρήσει τη στήση. 18 μήνες μετά εκείνη διέκοψε τη σχέση του. Μετά την ολοκλήρωση της διετούς επαγγελματικής του κατάρτισης, μετακόμισε στην πόλη Νίζνη Ταγκίλ των Ουραλίων για να εργαστεί σε ένα μακροπρόθεσμο κατασκευαστικό έργο. Όσο ζούσε εκεί, παρακολούθησε επίσης μαθήματα μηχανικής διαλληλογραφίας στο Ηλεκτροτεχνικό Ινστιτούτο Επικοινωνίας της Μόσχας. Εργάστηκε στα Ουράλια για 2 χρόνια μέχρι να καταταγεί στον Σοβιετικό στρατό το 1957. Εκπλήρωσε την υποχρεωτική στρατιωτική του θητεία μεταξύ του 1957 και του 1960, με αποστολή αρχικά να υπηρετήσει ως συνοριοφύλακας στην Κεντρική Ασία και στη συνέχεια σε μία μονάδα επικοινωνιών της ΚΚΜΠ στο Ανατολικό Βερολίνο. Εδώ ο φάκελος της εργασίας του ήταν άψογος και εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα λίγο πριν από τη λήξη της στρατιωτικής του θητείας το 1960. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του επέστρεψε στο χωριό του για να ζήσει με τους γονείς του, εργαζόμενος για λίγο μαζί του στη φάρμα. Σύντομα γνωρίστηκε με μία νεαρή διαζευμένη. Η τρίμηνη σχέση τους έληξε μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες συνουσίας, οπότε η γυναίκα ζήτησε αθώα από τους φίλους της συμβουλές για το πόσο Τσικατίλο θα μπορούσε να ξεπεράσει την αδυναμία του να διατηρήσει στήση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι συνομήλικοί του να ανακαλύψουν την ανικανότητά του. Σε μία συνέντευξή του το 1993 σχετικά με αυτό το περιστατικό, ο Τσικατίλο δήλωσε: «Τα κορίτσια πήγαιναν πίσω από την πλάτη μου και ψιθύριζαν ότι ήμουν ανίκανο. Ντρεπόμουν τόσο πολύ. Προσπάθησα να κρεμαστώ. Η μητέρα μου και κάποιοι νεαροί γείτονες με τράβηξαν από τη θηλιά. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι κανείς δεν θα ήθελε ένα τόσο ντροπιασμένο άνθρωπο. Έτσι αναγκάστηκα να φύγω από εκεί, μακριά από την πατρίδα μου». Μετά από αρκετούς μήνες, βρήκε δουλειά ως μηχανικός επικοινωνιών σε μια πόλη βόρεια του Ροστόφ στον Δον. Μετακόμισε στη Σοβιετική Ρωσία το 1961, νοικιάζοντας ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στο χώρο εργασίας του. Την ίδια χρονιά η μικρότερη αδερφή του, Τατιάνα, τελείωσε το σχολείο και μετακόμισε στο διαμέρισμά του, ενώ οι γονείς του θα μετακόμιζαν στην περιοχή του Ροστόβ λίγο αργότερα. Η Τατιάνα έζησε με τον αδερφό της για 6 μήνες προτού παντρευτεί έναν ντόπιο νεαρό και μετακομίσει στο σπίτι των πεθερικών της. Δεν παρατήρησε τίποτα ασυνήθιστο όσον αφορά τον τρόπο ζωής του αδερφού της, πέρα από τη χρόνια ντροπαλότητά του απέναντι στις γυναίκες,
και αποφάσισε να τον βοηθήσει να βρει γυναίκα και να δημιουργήσει οικογένεια. Το 1963 παντρεύτηκε μια γυναίκα ονόματι Θεοντόσια Οντνάτσεβα, στην οποία τον είχε συστήσει η μικρότερη αδερφή του. Σύμφωνα με τον Τζικατίλο, αν και τον έλκυε η Θεοντόσια, ο γάμος του ήταν ουσιαστικά ένας κανονισμένος γάμος που έγινε μόλις 2 εβδομάδες μετά την γνωριμία τους και στον οποίο τους καθοριστικούς ρόλους έπαιξαν η αδερφή του και ο σύζυγός της. Ισχυρίστηκε αργότερα ότι η συζυγική του σεξουαλική ζωή ήταν ελάχιστη και ότι αφού η σύζυγός του κατάλαβε ότι δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει στήση, συμφώνησαν ότι θα μπορούσε να συλλάβει με το να εξπερματώνει εξωτερικά και να σπρώχνει το σπέρμα του μέσα στον κόλπο της με τα δάχτυλά του. Με τον τρόπο αυτό, το 1965, η Θεοντόσια γέννησε μία κόρη, τη Λιουντμίλα. 4 χρόνια αργότερα, το 1969, γεννήθηκε ο γιος του Γιούρι. Ο Τσικατίλο επέλεξε να εγγραφεί ως φοιτητής διαλληλογραφία στο Πανεπιστήμιο του Ροστόβ το 1964, σπουδάζοντας ρώσικη λογοτεχνία και φιλολογία, και πήρε το πτυχίο του στα μαθήματα αυτά το 1970. Λίγο πριν από την απόκτηση του πτυχίου του, βρήκε δουλειά στη διαχείριση περιφερειακών αθλητικών δραστηριοτήτων. Παρέμεινε στη θέση αυτή για 1 χρόνο, πριν ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του ως καθηγητής ρώσικης γλώσσας και λογοτεχνίας. Ο Τσικατίλο ήταν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικός ως δάσκαλος, αν και γνώριζε καλά τα μαθήματα που δίδασκε, σπάνια ήταν σε θέση να διατηρήσει την πειθαρχία στις τάξεις του και τακτικά γινόταν αντικείμενο χλεβασμού από τους μαθητές του, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, εκμεταλλεύονταν τη σεμνή του φύση. Το Μάιο του 1973 διέπραξε την πρώτη γνωστή σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας μαθήτριάς του. Σε αυτό το περιστατικό κολύμπησε προς ένα 15χρονο κορίτσι και χούφτωσε το στήθος και τα γεννητικά της όργανα, εξπερματώνοντας καθώς το κορίτσι πάλευε εναντίον του. Μήνες αργότερα ο Τσικατίλο επιτέθηκε σεξουαλικά και χτύπησε μια άλλη έφηβη κοπέλα, την οποία είχε κλειδώσει στην τάξη του. Δεν του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή για κανένα από αυτά τα περιστατικά, ούτε για περιπτώσεις κατά τις οποίες συνάδελφοι καθηγητές τον παρατήρησαν να χαϊδεύει τον εαυτό του παρουσία των μαθητών του. Ένα από τα καθήκοντά του σε αυτό το σχολείο ήταν να διασφαλίζει ότι οι μαθητές που φιλοξενούνταν στο σχολείο ήταν παρόντες στους κοιτώνες του στα βράδια. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι γνωστό ότι μπήκε στον κοιτώνα των κοριτσιών με την ελπίδα να τις δει να γδύνονται. Σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η επιθυμία του να βλέπει γυμνά παιδιά τον οδήγησε να περιφέρεται γύρω από δημόσιες τουαλέτες, όπου συχνά κατασκόπευε νεαρά κορίτσια. Επίσης, αγόραζε τσίχλες, τις οποίες έδινε σε κορίτσια που συναντούσε, σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει επαφή μαζί τους και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Είναι γνωστό ότι έχει κακοποιήσει σεξουαλικά τουλάχιστον 3 κορίτσια που συνάντησε με αυτή τη μέθοδο. Σε απάντηση του αυξανόμενου αριθμού καταγγελιών που υποβλήθηκαν εναντίον του από μαθητές, ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε τον Τσικατίλο σε επίσημη συνάντηση και τον ενημέρωσε ότι έπρεπε είτε να παραιτηθεί οικειοθελώς είτε να απολυθεί. Ο Τσικατίλο εγκατέλειψε διακριτικά την εργασία του και βρήκε άλλη δουλειά ως δάσκαλος σε άλλο σχολείο, στο Νοβοσαχτίνσκ, τον Ιανουάριο του 1974. Έχασε αυτή τη δουλειά ως αποτέλεσμα των περικοπών στο προσωπικό το Σεπτέμβριο του 1978, πριν βρει μια άλλη θέση διδασκαλίας σε μια τεχνική σχολή στο Σάχτη, μια πόλη ανθρακορίχων 47 μίλια βόρεια του Ροστόβ. Η καριέρα του ως καθηγητής τερματίστηκε το Μάρτιο του 1981 μετά από αρκετές καταγγελίες για παρενόχληση μαθητών και των 2 φίλων. Τον ίδιο μήνα άρχισε να εργάζεται ως υπάλληλος προμηθειών για ένα εργοστάσιο με έδρα το Ροστόβ που παρήγαγε οικοδομικά υλικά. Η εργασία αυτή απαιτούσε από τον Τσικατίλο να ταξιδεύει εκτενώς σε μεγάλο μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, είτε για να αγοράζει φυσικά τις πρώτες ύλες που απαιτούνταν, είτε για να διαπραγματεύεται συμβάσεις προμηθειών. Το Σεπτέμβριο του 1978 μετακόμισε στο Σάχτη, όπου διέπραξε την πρώτη του καταγεγραμμένη δολοφονία. Το βράδυ της 22ης Δεκεμβρίου παρέσυρε ένα 9χρονο κορίτσι το οποίο γυρνούσε σπίτι του μετά από μια επίσκεψη σε ένα παγοδρόμιο, ονόματι Γελένα Ζαγκότνοβα, σε μια παλιά ερυπωμένη καλύβα και προσπάθησε να τη βιάσει, αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει στήση. Όταν το κορίτσι αντιστάθηκε, την έπνιξε και τη μαχαίρωσε 3 φορές την κοιλιά,
εξπερματώνοντας ενώ μαχαίρωνε το παιδί. Έπειτα πέταξε το πτώμα της στον κοντινό ποταμό Γκρουζεύκα, ενώ βρέθηκε κάτω από μια κοντινή γέφυρα 2 ημέρες αργότερα. Παρόλο που μια γυναίκα είχε δει και είχε περιγράψει το δράστη στην αστυνομία για τη δολοφονία, συνελήφθη ένας 25χρονος εργάτης ονόματι Αλεξάνδρ Κραυτσένκο, ο οποίος είχε κτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης για το βιασμό και τη δολοφονία μιας έφηβης κοπέλας. Μία έρευνα στο σπίτι του Κραυτσένκο αποκάλυψε κοιλίδες αίματος στο πουλόβερ της συζύγου του. Η ομάδα αίματος προσδιορίστηκε ότι ταυτίζεται τόσο με τη Ζακότνοβα όσο και με τη σύζυγο του Κραυτσένκο. Ο Κραυτσένκο όμως είχε ένα πολύ ισχυρό άλοθη για το απόγευμα της 22ης Δεκεμβρίου του 1978. Ήταν στο σπίτι με τη σύζυγό του και μία φίλη της όλο το απόγευμα και οι γείτονες του ζευγαριού ήταν σε θέση να το επιβεβαιώσουν αυτό. Παρ' όλα αυτά η αστυνομία, αφού απείλησε τη σύζυγο του Κραυτσένκο με συνεργεία στη δολοφονία και τη φίλη της με ψευδορκία, απέσπασε νέες καταθέσεις, τις οποίες οι γυναίκες ισχυρίζονταν ότι ο Κραυτσένκο επέστρεψε στο σπίτι εκείνη την ημέρα, πολύ αργά το βράδυ. Αντιμέτωπος με αυτές τις τροποποιημένες καταθέσεις, ο Κραυτσένκο ομολόγησε τη δολοφονία και δικάστηκε για αυτήν το 1979. Στη δίκη του ανακάλεσε την ομολογία του και υποστήριξε την αθωότητά του, δηλώνοντας ότι η ομολογία του είχε ληφθεί κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης. Παρά την ανάκλησή του, καταδικάστηκε για τη δολοφονία σε θάνατο. Η ποινή αυτή μετατράπηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης από το Ανώτατο Δικαστήριο το Δεκέμβριο του 1980. Υπό την πίεση των συγγενών του θύματος, ο Κραυτσένκο δικάστηκε εκ νέου και τελικά εκτελέστηκε τον Ιούλιο του 1983. Μετά τη δολοφονία της Ζακότνοβα, ο Τσικατίλο ήταν σε θέση να επιτύχει σεξουαλική διέγερση και οργασμό μόνο μέσω του μαχαιρώματος και του τεμαχισμού γυναικών και παιδιών. Και αργότερα ισχυρίστηκε ότι η επιθυμία να ξαναζήσει την εμπειρία αυτή τον είχε καταβάλει. Παρ' όλα αυτά, τόνισε αρχικά ότι είχε αγωνιστεί να αντισταθεί σε αυτές τις ορμές, συχνά διακόπτοντας επαγγελματικά ταξίδια για να επιστρέψει στο σπίτι του, αντί να αντιμετωπίσει τον πειρασμό να αναζητήσει ένα νέο θύμα. Το Σεπτέμβριο του 1981 συνάντησε μία 17χρονη μαθήτρια οικοτροφείου, τη Λαρίσα Τκατσένκο, η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου καθώς έβγαινε από μία δημόσια βιβλιοθήκη στο κέντρο του Ροστόβ. Την παρέσυρε σε ένα δάσος κοντά στον ποταμό Ντόν με το πρόσχημα να πιούν βότκα και να χαλαρώσουν. Όταν έφτασαν σε μια απομονωμένη περιοχή, έριξε την κοπέλα στο έδαφος προτού της αφαιρέσει τα ρούχα και επιχειρήσει να τη βιάσει, καθώς η Τκατσένκο διαμαρτυρόταν για τις πράξεις του. Όταν ο Τσικατίλο απέτυχε και πάλι να έχει στήσει, της έβαλε λάσπη στο στόμα για να πνίξει τις κραυγές της, προτού τη χτυπήσει και τη στραγγαλίσει μέχρι θανάτου. Καθώς δεν είχε μαχαίρι, ακροτηρίασε το σώμα της με τα δόντια του και ένα ξύλο μήκους 2 μέτρων. Έσχισε επίσης μία θηλή από το σώμα της με τα δόντια του, πριν καλύψει το υπόλοιπο σώμα με φύλλα, κλαδιά και σκισμένες σελίδες από εφημερίδα. Το πτώμα της βρέθηκε την επόμενη μέρα. 9 μήνες μετά τη δολοφονία της Λαρίσα, στις 12 Ιουνίου του 1982, ο Τσικατίλο ταξίδεψε με λεωφορείο στην περιοχή Μπαγκαγεύσκη του Ροστόβ για να αγοράσει λαχανικά. Έχοντας αλλάξει λεωφορείο στο χωριό Ντόνσκοϊ, αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι του με τα πόδια. Καθώς έφευγε από το σταθμό λεωφορείων, συνάντησε ένα 13χρονο κορίτσι, τη Λιόμπουβ Μπάιρουκ, η οποία επίσης επέστρεφε στο σπίτι της με τα πόδια από τα ψώνια της. Οι δύο τους περπάτησαν μαζί για ένα περίπου τέταρτο, μέχρι που το μονοπάτι τους προστατεύτηκε από τη θέα πιθανών μαρτύρων από θάμνους, οπότε και ο Τσικατίλο όρμησε πάνω της, της έσκισε το φόρεμα και τη σκότωσε, μαχαιρώνοντάς τη μέχρι θανάτου, καθώς μιμούνταν την πράξη συνουσίας. Όταν το πτώμα της βρέθηκε στις 27 Ιουνίου, ο ιατροδικαστής ανακάλυψε ενδείξεις από 22 μαχαιριές που είχαν προκληθεί στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την περιοχή της λεκάνης. Περαιτέρω πληγές που βρέθηκαν στο κρανίο υπέδειξαν ότι ο δολοφόνος είχε επιτεθεί από πίσω με μαχαίρι. Επιπλέον ανακαλύφθηκαν ότι υπήρχαν τραύματα στις κόγχες των ματιών της. Μετά τη δολοφονία της Μπάιρουκ, ο Τσικατίλο δεν προσπάθησε πλέον να αντισταθεί στις ορμές του. Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 1982 σκότωσε άλλα 5 θύματα ηλικίες από 19 έως 18 ετών. Καθιέρωσε ένα μοτίβο προσέγγισης παιδιών και νεαρών ατόμων σε σταθμούς λεωφορείων ή σιδηροδρόμων, παρασύροντάς τα σε ένα κοντινό δάσος ή άλλη απομονωμένη περιοχή και σκοτώνοντάς τα συνήθως με κάποιο μαχαίρι. Πολλά από τα πτώματα των θυμάτων έφερα σημάδια ακροτηριασμού στις κόγχες των ματιών. Οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τραύματα αυτά προκλήθηκαν από μαχαίρι, οδηγώντας τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο δολοφόνος αφαιρούσε τα μάτια των θυμάτων του. Τα ενήλικα γυναικεία θύματα του Τσικατίλο ήταν συχνά πόρνες ή άστεγες γυναίκες,
τις οποίες παρέσυρε σε απομονωμένες περιοχές με υποσχέσεις για αλκοόλ ή χρήματα. Συνήθως προσπαθούσε να συνουσιαστεί μαζί τους, αλλά συνήθως δεν μπορούσε να επιτύχει ή να διατηρήσει στήση και το γεγονός αυτό τον έβαζε σε δολοφονική μανία, ειδικά αν η γυναίκα κορόιδευε την ανικανότητά του. Μπορούσε να επιτύχει οργασμό μόνο όταν μαχαίρωνε και διαμέλιζε το θύμα μέχρι θανάτου. Τα παιδικά και φηβικά θύματα του Τσικατίλο ήταν και των δύο φύλων. Προσέλκει αυτά τα θύματα σε απομονωμένες περιοχές χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα που συνήθως σχηματίζονταν κατά την αρχική συζήτησή του με το θύμα, όπως υποσχόμενος βοήθεια ή συντροφιά ή προσφέροντάς τους να τους δείξει μια σύντομη διαδρομή ή μια ευκαιρία να δουν σπάνια γραμματόσημα, ταινίες ή νομίσματα ή προσφέροντας φαγητό ή γλυκά. Συνήθως εξόντωνε αυτά τα θύματα μόλις έμεναν μόνοι τους, συχνά δένοντας τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους με ένα κομμάτι σχοινί, πριν γεμίσει το στόμα τους με χώμα και λάσπη για να φημώσει τις κραυγές τους, και στη συνέχεια προχωρούσε στη δολοφονία τους. Μετά τις δολοφονίες έκανε υποτυπώδεις, αν και σπάνια σοβαρές προσπάθειες, να κρύψει το πτώμα πριν εγκαταλείψει τον τόπο του εγκλήματος. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1982 συνάντησε ένα 10χρονο κορίτσι, ονόματι Όλγα Σταλμάτσενοκ, το οποίο ταξίδευε με λεωφορείο προς το σπίτι των γονέων του και την έπεισε να βγει από το λεωφορείο μαζί του. Τελευταία φορά την είδε ένας συνεπιβάτης της, ο οποίος ανέφερε ότι ένας μεσήλικας άνδρας είχε απομακρύνει το κορίτσι, κρατώντας το σφιχτά από το χέρι. Ο Τσικατίλο παρέσυρε το κορίτσι σε ένα χωράφι με καλαμπόκια στα περίχωρα της πόλης, το μαχαίρωσε πάνω από 50 φορές το κεφάλι και το σώμα, της έσκισε το στήθος και της αφαίρεσε το κατώτερο έντερο και τη μήτρα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1983, τέσσερα μέχρι τότε θύματα είχαν συνδεθεί προσωρινά με τον ίδιο δολοφόνο. Μία ομάδα της αστυνομίας της Μόσχας με επικεφαλής τον ταγματάρχη Μιχαήλ Φετίσοβ στάλθηκε στο Ροστόβ για να διευθύνει την έρευνα, η οποία σταδιακά έγινε γνωστή στους ερευνητές ως επιχείρηση δασικό μονοπάτι. Ο Φετίσοβ συγκρότησε μία ομάδα 10 ερευνητών με έδρα το Ροστόβ, επιφορτισμένη με την εξιχνίαση των τεσσάρων υποθέσεων. Το Μάρτιο, Φετίσοβ ανέθεσε σε έναν νεοδιορεστέντα εγκληματολογικό αναλυτή, τον Βίκτορ Μπουράκοβ, να ηγηθεί της έρευνας. Στην αρχή δεν πίστευαν ότι επρόκειτο για κάποιον κατά συρροή δολοφόνο. Ο Τσικατίλο δεν σκότωσε ξανά μέχρι τον Ιούνιο του 1983, όταν δολοφόνησε ένα 15χρονο κορίτσι, ονόματι Λάουρα Σαρκίσιαν, με καταγωγή από την Αρμενία. Το πτώμα της βρέθηκε κοντά σε μια σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο Σάχτη. Μέχρι το Σεπτέμβριο είχε σκοτώσει άλλα 5 θύματα. Η συσσόρευση των πτωμάτων που βρέθηκαν και οι ομοιότητες μεταξύ του μοτίβου των τραυμάτων που είχαν προκληθεί στα θύματα ανάγκασαν τις Σοβιετικές Αρχές να αναγνωρίσουν ότι κυκλοφορούσε ένας κατά συρροή δολοφόνος. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1983, ο εισαγγελέας της Σοβιετικής Ένωσης συνέδεσε επίσημα 6 από τις δολοφονίες που μέχρι τότε αποδίδονταν στον ίδιο δολοφόνο. Λόγω της απόλυτης αγριότητας των δολοφονιών και της ακρίβειας των εξπλαχνισμών στα σώματα των θυμάτων, η αστυνομία υπέθεσε ότι οι δολοφονίες έγιναν είτε από μια ομάδα που μάζευε όργανα για να τα πουλήσει για μεταμόσχευση, είτε από μια αίρεση, είτε από ένα ψυχικά άρρωστο άτομο. Μεγάλο μέρος της αστυνομικής προσπάθειας επικεντρώθηκε στη θεωρία ότι ο δολοφόνος πρέπει να ήταν ψυχικά άρρωστος, ομοφυλόφιλος ή παιδόφιλος. Πέρασαν από ανάκριση επίσης εγγεγραμμένοι σεξουαλικοί παραβάτες και αν το άλοθη τους επιβεβαιωνόταν, αποκλείονταν από την έρευνα. Τρεις γνωστοί ομοφυλόφιλοι και ένας καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης αυτοκτόνησαν ως αποτέλεσμα της σκληρής τακτικής των ερευνητών. Ως αποτέλεσμα της έρευνας εξιχνιάστηκαν περισσότερα από 1.000 άσχετα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων 95 δολοφονιών, 140 επιθέσεων με βαριές σωματικές βλάβες και 245 βιασμών. Διάφορα άτομα υπό το καθεστώς της πίεσης ομολόγησαν ότι είχαν διαπράξει τις δολοφονίες. Ωστόσο, καθώς η αστυνομία λάμβανε ομολογίες από υπόπτους, συνέχιζαν να ανακαλύπτονται πτώματα, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι ύποπτοι που είχαν ομολογήσει δεν μπορούσαν να είναι ο δολοφόνος που αναζητούσαν. Στις 30 Οκτωβρίου του 1983 βρέθηκε στο Σάχτη. Στις 30 Οκτωβρίου του 1983 βρέθηκε στο Σάχτη το εξπλαχνισμένο πτώμα μιας 19χρονης πόρνης, της Βέρα Σεύκουν, η οποία είχε δολοφονηθεί στις 27 Οκτωβρίου. Αν και οι ακροτηριασμοί που είχαν προκληθεί στο σώμα της ήταν χαρακτηριστικοί και έμοιαζαν με εκείνον που είχαν βρεθεί σε άλλα θύματα που συνδέονταν με τον άγνωστο δολοφόνο, τα μάτια του θύματος
γεγονότος δεν είχαν αφαιρεθεί ή τραυματιστεί με άλλο τρόπο. Δύο μήνες αργότερα, στις 27 Δεκεμβρίου, ένας 14χρονος μαθητής, ο Σεργέι Μάρκοφ, δολοφονήθηκε σε ένα σταθμό κοντά στο Νοβοτσέρσκασκ. Ο Μάρκοφ ευνουχίστηκε και υπέστη πάνω από 70 μαχαιριές στο λαιμό και το άνω μέρος του κορμού του προτού τον ξεκυλιάσουν. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1984, ο Τσικατίλος σκότωσε δύο γυναίκες στο πάρκο των αεροπόρων του Ροστόβ. Στις 24 Μαρτίου παρέσυρε ένα 10χρονο αγόρι, τον Δμήτρη Τρασίνικοβ, από ένα περίπτερο γραμματοσύμων. Ενώ περπατούσε με τα αγόρια, θεάθε από πολλούς μάρτυρες που ήταν σε θέση να δώσουν στους ερευνητές λεπτομερή περιγραφή του δολοφόνου. Όταν το πτώμα του αγοριού βρέθηκε τρεις μέρες αργότερα, η αστυνομία βρήκε επίσης ένα αποτύπωμα του δολοφόνου και δείγματα σπέρματος και σάλιου στα ρούχα του θύματος. Στις 25 Μαΐου, ο Τσικατίλος σκότωσε μια νεαρή γυναίκα ονόματι Τατιάνα Πετρόσιαν και τη 10χρονη κόρη της Βετλάνα σε μια δασόδη περιοχή έξω από το Σάχτη. Η Πετρόσιαν γνώριζε τον Τσικατίλο για αρκετά χρόνια πριν από τη δολοφονία της. Μέχρι τα τέλη του Ιουλίου είχε σκοτώσει τρεις ακόμα νεαρές γυναίκες ηλικίας μεταξύ 19 και 21 ετών, καθώς και ένα 13χρονο αγόρι. Το καλοκαίρι του 1984 απολύθηκε από την εργασία του ως υπάλληλος προμηθειών για την κλοπή δύο ρολών λινελαίου. Η κατηγορία είχε απαγγελθεί εναντίον του τον προηγούμενο Φεβρουάριο και του είχε ζητηθεί να παραιτηθεί ήσυχα, αλλά είχε αρνηθεί να το κάνει, καθώς είχε αρνηθεί τις κατηγορίες. Βρήκε άλλη δουλειά ως υπάλληλος προμηθειών στο Ροστόβ την 1η Αυγούστου. Στις 2 Αυγούστου σκότωσε ένα 16χρονο κορίτσι, την Αταλία Γκολόφσκαγια, στο πάρκο των αεροπόρων. Στις 7 Αυγούστου παρέσυρε μια 17χρονη κοπέλα, τη Λουντμίλα Αλεξέγεβα, στις όχθες του ποταμού Ντόν με το πρόσχημα ότι θα της έδειχνε μια πιο σύντομη διαδρομή προς ένα τερματικό σταθμό λεωφορείων. Η Αλεξέγεβα υπέστη 39 κοψίματα στο σώμα της, προτού ο Τσικατίλο την ακροτηριάσει και την ξεκυλιάσει, προκαλώντας τη σκόπιμα τραύματα που γνώριζε ότι δεν θα ήταν άμεσα θανατηφόρα. Το πτώμα της βρέθηκε το επόμενο πρωί. Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της Αλεξέγεβα, ο Τσικατίλο πέταξε την πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, την Ταρσκέντη, σε ένα επαγγελματικό ταξίδι για να αγοράσει ηλεκτρικούς διακόπτες. Μέχρι να επιστρέψει στο Ροστόβ στις 15 Αυγούστου, είχε σκοτώσει μια άγνωστη νεαρή γυναίκα και ένα 10χρονο κορίτσι, την Ακμάραλ Σεγεντίλγεβα. Μέσα σε δύο εβδομάδες, το γυμνό σώμα ενός 11χρονου αγοριού, ονόματι Αλεξάνδρη Τσεπέλ, ανακαλύφθηκε στις όχθες του ποταμού Ντόν, στραγγαλισμένο και ευνουχισμένο, με τα μάτια του βγαλμένα, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που είχε βρεθεί νωρίτερα το πτώμα της Αλεξέγεβα, και στις 6 Σεπτεμβρίου σκότωσε μια νεαρή βιβλιοθηκάριο, την 24χρονη Ρίνα Λουτσίνσκαγια, στο πάρκο των αεροπόρων. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1984, δύο μυστικοί detective παρατήρησαν τον Τσικατίλο να προσπαθεί να μιλήσει σε νεαρές γυναίκες στο σταθμό λεωφορείων του Ροστόβ. Οι detective τον ακολούθησαν καθώς περιπλανιόταν στην πόλη, προσπαθώντας να πλησιάσει γυναίκες. Κατά την άφηξή του στην κεντρική αγορά της πόλης, συνελήφθη και κρατήθηκε. Από την έρευνα, στα υπάρχοντά του αποκαλύφθηκε ένα μαχαίρι με λεπίδα 20 εκατοστών, αρκετά κομμάτια σχοινιού και ένα βάζο βαζελίνη. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι βρισκόταν υπό έρευνα για μικροκλοπή σε έναν από τους πρώην εργοδότες του, γεγονός που έδωσε στους ερευνητές το νόμιμο δικαίωμα να τον κρατήσουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το ύποπτο ιστορικό του αποκαλύφθηκε και η σωματική του περιγραφή τέριαζε με την περιγραφή που είχε δοθεί από μάρτυρες πριν τις δολοφονίες των θυμάτων του. Ελήφθη δείγμα αίματος από τον Τσικατίλο, τα αποτελέσματα του οποίου αποκάλυψαν ότι η ομάδα αίματος του ήταν ομάδα Α, ενώ τα δείγματα σπέρματος που βρέθηκαν σε συνολικά 6 θύματα που δολοφονήθηκαν από τον άγνωστο δολοφόνο κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού του 1984 είχαν ταξινομηθεί από τους ιατροδικαστές ως ομάδα αίματος ΑΒ. Το όνομά του προσθέθηκε στο αρχείο καρτελών που χρησιμοποιούσαν οι ερευνητές, ωστόσο τα αποτελέσματα της ανάλυσης της ομάδας αίματός του τον απέκλειαν σε μεγάλο βαθμό ως τον άγνωστο δολοφόνο. Ο Τσικατίλο κρίθηκε ένοχος για κλοπή περιουσίας από τον προηγούμενο εργοδότη του και λόγω αυτού του γεγονότος του ανακλήθηκε η ιδιότητα του μέλους του Κομμουνιστικού Κόμματος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, ενώ αποφυλακίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1984, αφού εξέτησε τρεις μήνες. Μετά την αποφυλάκησή του από τη φυλακή, το Δεκέμβριο του 1984, βρήκε νέα δουλειά στο τμήμα προμηθειών ενός εργοστασίου ατμομηχανών στο Νοβοτσερσκάσκ και κράτησε χαμηλό προφίλ. Δεν σκότωσε ξανά μέχρι την 1η Αυγούστου του 1985, όταν σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Μόσχα συνάντησε μια 18χρονη γυναίκα, ονόματι Ναταλία Πουκλίστοβα, να στέκεται σε μια σιδηροδρομική πλατφόρμα κοντά στο αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο.
Η γυναίκα παρασύρθηκε από το τρένο σε ένα πυκνό δάσος κοντά στο χωριό Βουστριάκοβο, όπου την έδεσε, τη μαχαίρωσε 38 φορές το λαιμό και το στήθος και στη συνέχεια τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Με βάση την υπόθεση ότι ο δολοφόνος είχε ταξιδέψει αεροπορικός από την περιφέρεια Ροστόβ στη Μόσχα, οι ερευνητές έλεγξαν όλα τα αρχεία πτήσεων με τα ονόματα των επιβατών που είχαν μετακινηθεί μεταξύ Μόσχας και περιφέρειας Ροστόβ, μεταξύ των τελών Ιουλίου και των αρχών Αυγούστου. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, Τσικατίλο είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τρένο και έτσι κατά συνέπεια δεν υπήρχαν έγγραφα για τη μετακίνηση αυτή. 4 εβδομάδες αργότερα, στις 27 Αυγούστου, σκότωσε άλλη μία νεαρή γυναίκα, την Ηρία Γκουλίεβα, στο Σάχτη. Το Νοέμβριο του 1985 διορίστηκε ένας ειδικός εισαγγελέας, ο Ίσα Κόστογεύ, για να επιβλέπει την έρευνα, η οποία σε αυτό το στάδιο είχε επεκταθεί και περιελάμβανε 15 εισαγγελείς και 29 detective που είχαν αναλάβει να εργαστούν αποκλειστικά για τον ανθρωποκυνηγητό, ενώ δόθηκε εντολή σε γυναίκες αστυνομικούς να περιφέρονται γύρω από τους σταθμούς λεωφορείων και τρένων. Κατόπιν αιτήματος του Πουρακόβ, η αστυνομία έκανε επίσης το βήμα να συμβουλευτεί έναν ψυχίατρο, τον δόκτορα Αλεξάνδρου Μπουχανόφσκι, και ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο στη Σοβιετική Ένωση. Το 65-σέλιδο ψυχολογικό προφίλ του Μπουχανόφσκι περιέγραφε το δολοφόνο ως ένα απομονωμένο άνδρα ηλικίας 45 με 50 ετών, ο οποίος είχε περάσει μια οδυνηρή και απομονωμένη παιδική ηλικία και ο οποίος ήταν ανίκανος να φλερτάρει ή να ερωτοτροπήσει με γυναίκες. Το άτομο αυτό ήταν μορφωμένο πιθανότατα, παντρεμένο και πατέρας παιδιών, αλλά και σαδιστής που υπέφερε από ανικανότητα και μπορούσε να επιτύχει σεξουαλική διέγερση και εκτόνωση μόνο βλέποντας τα θύματα του να υποφέρουν. Οι ίδιες οι δολοφονίες ήταν ένα ανάλογο της σεξουαλικής επαφής που το άτομο αυτό ήταν ανίκανο να πραγματοποιήσει και το μαχαίρι του έγινε υποκατάστατο ενός πέους που δεν λειτουργούσε κανονικά. Επειδή πολλές από τις δολοφονίες είχαν συμβεί τις καθημερινές κοντά σε κόμβους μαζικών μεταφορών και σε ολόκληρη την περιφέρεια του Ροστόβ, ο Μπουχανόφσκι υποστήριξε επίσης ότι η δουλειά του δολοφόνου απαιτούσε να ταξιδεύει τακτικά και με βάση τις πραγματικές ημέρες της εβδομάδας που είχαν συμβεί οι δολοφονίες, ο δολοφόνος ήταν πιθανότατα συνδεδεμένος με ένα πρόγραμμα παραγωγής. Ο Τσικατίλο παρακολουθούσε προσεκτικά την έρευνα, διαβάζοντας δημοσιεύματα των εφημερίδων σχετικά με το ανθρωποκυνηγητό για το δολοφόνο που είχε αρχίσει να εμφανίζεται στον τύπο και κρατώντας υπό έλεγχο τις ανθρωποκτόνες ορμές του. Για σχεδόν ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της Γκουλίεβα, τον Αύγουστο του 1985, δεν βρέθηκαν άλλα θύματα είτε στην περιοχή του Ροστόβ είτε στην περιοχή της Μόσχας. Οι ερευνητές συνέδεσαν προσωρινά τη δολοφονία μιας 33χρονης γυναίκας, ονόματι Λιούαμπουβ Γκολόφκχα, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου σε μια περιοχή στο Ροστόβ στις 23 Ιουλίου του 1986, με τον ίδιο δολοφόνο, γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώθηκε. Το 1987 ο Τσικατίλο σκότωσε 3 φορές. Σε κάθε περίπτωση η δολοφονία έλαβε χώρα ενώ βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι μακριά από την περιφέρεια Ροστόβ και κανένας από αυτούς τους φόνους δεν συνδέθηκε με το ανθρωποκυνηγητό στο Ροστόβ. Ο πρώτος φόνος το 1987 διαπράχθηκε στις 16 Μαΐου όταν συνάντησε ένα 12χρονο αγόρι, τον Όλεγκ Μακαρένκοβ, σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Ρεύτα των Ουραλίων. Ο Μακαρένκοβ παρασύρθηκε από το σταθμό με την υπόσχεση να μοιραστεί ένα γεύμα με τον Τσικατίλο και δολοφονήθηκε σε δασική έκταση κοντά στο σταθμό, αν και το πτώμα του θα παρέμενε ανεξιχνίαστο μέχρι το 1991. Τον Ιούλιο σκότωσε ένα 12χρονο αγόρι, τον Ιβάν Μπιλοβεύσκι, στην ουκρανική πόλη Ζαπόριζα και στις 15 Σεπτεμβρίου σκότωσε έναν 16χρονο μαθητή επαγγελματικής σχολής, τον Γιούρι Τερεσέκνοκ, σε δαξική έκταση στα περίχωρα του Λένιγκραντ. Το 1988 σκότωσε 3 φορές, δολοφονώντας μία άγνωστη γυναίκα στο Κράνσι Σούλιν τον Απρίλιο και 2 αγόρια τον Μάιο και τον Ιούλιο. Το πρώτο θύμα του παρασύρθηκε από ένα τρένο στο Κράσνι Σούλιν. Ο Τσικατίλο έδεσε τα χέρια της γυναίκας πίσω από την πλάτη, γέμισε το στόμα της με χώμα, έκοψε τμήματα από τη μύτη και το πρόσωπό της και της προκάλεσε πολυάριθμες μαχαιριές στο λαιμό. Στη συνέχεια τη χτύπησε μέχρι θανάτου με μία πλάκα σκυροδέματος. Το πτώμα της βρέθηκε στις 6 Απριλίου. Λόγω όμως κάποιων διαφορών στον τρόπο δολοφονίας, η δολοφονία δεν συνδέθηκε άμεσα με την υπόθεση του Ροστόβ. Το Μάιο σκότωσε ένα 9χρονο αγόρι, ονόματι Αλεξέι Βορόνκο, στην ουκρανική πόλη Ιλόβαϊσκ. Τα τραύματα του αγοριού δεν άφησαν καμία αμφιβολία ότι ο δολοφόνος είχε ξαναχτυπήσει
και αυτή η δολοφονία συνδέθηκε με τον ανθρωποκυνηγητό. Στις 14 Ιουλίου σκότωσε τον 15χρονο Γευγένη Μουράτοβ στο σταθμό Ντολένσχος, κοντά στο Σάχτη. Η δολοφονία του Μουράτοβ συνδέθηκε επίσης με την έρευνα, αν και το πτώμα του δεν βρέθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 1989. Παρόλο που τα υπολείμματά του ήταν σε μεγάλο βαθμό σκελετικά, η αυτοψία του Μουράτοβ αποκάλυψε ότι είχε βνουχιστεί και είχε υποστεί τουλάχιστον 30 τραύματα από μαχαίρι. Ο Τσικατίλο δεν σκότωσε ξανά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 1989, όταν σκότωσε μία 16χρονη κοπέλα, την Τατιάνα Ριζόβα, στο άδειο διαμέρισμα της κόρης του. Διαμέλυσε το σώμα της και έκρυψε τα υπολείμματα σε ένα κοντινό υπόνομο. Καθώς το θύμα είχε διαμελιστεί, η αστυνομία δεν συνέδεσε τη δολοφονία με την έρευνα. Μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου σκότωσε άλλα 4 θύματα, 3 από τα οποία σκοτώθηκαν στο Ροστόβ και το Σάχτη, αν και μόνο 2 από αυτά συνδέθηκαν με το δολοφόνο. Με την επανεμφάνιση θυμάτων που συνδέονταν οριστικά με το ανθρωποκυνηγητό και το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα πτώματα των θυμάτων είχαν ανακαλυφθεί κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, οι ερευνητές ανέθεσαν σε πολυάριθμους αστυνομικούς με πολιτικά να κινηματογραφούν και να φωτογραφίζουν διακριτικά τους επιβάτες των τρένων σε όλη την περιφέρεια του Ροστόβ. Αρκετά τρένα ήταν επίσης εξοπλισμένα με κρυφές κάμερες με σκοπό να κινηματογραφηθεί ή να φωτογραφηθεί ένα θύμα μαζί με το δολοφόνο του. Στις 14 Ιανουαρίου του 1990, ο Τσικατίλος συνάντησε τον 11χρονο Αντρέι Κραυτσένκο να στέκεται έξω από ένα θέατρο. Ο Κραυτσένκο παρασύρθηκε από το θέατρο με το πρόσχημα της προβολής εισαγόμενων δυτικών ταινιών που ο Τσικατίλο ισχυριζόταν ότι είχε στην κατοικία του. Το εκτεταμένα μαχαιρωμένο ευνουχισμένο πτώμα του βρέθηκε σε ένα απομονωμένο τμήμα δάσους τον επόμενο μήνα. 7 εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Κραυτσένκο στις 7 Μαρτίου παρέσυρε ένα 10χρονο αγόρι, τον Γιάροσλαβ Μακάροφ, από ένα σιδηροδρομικό σταθμό του Ροστόβ. Στο βοτανικό κήπο του Ροστόβ, το κρεουργημένο πτώμα του βρέθηκε την επόμενη μέρα. Στις 11 Μαρτίου, οι επικεφαλείς της έρευνας πραγματοποίησαν συνάντηση για να συζητήσουν την πρόοδο που είχε σημειωθεί στο ανθρωποκυνηγητό. Ο Φετίσοφ δεχόταν έντονες πιέσεις από το κοινό, τον τύπο και το Σοβιετικό Υπουργείο Εσωτερικών για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Βίκτορ Μπουράκοβ είχαν αφιερώσει πολύ χρόνο και προσπάθεια τα προηγούμενα 7 έτη για να συλλάβουν το δράστη. Η ένταση του ανθρωποκυνηγητού κατά τα έτη μέχρι το 1984 είχε υποχωρήσει σε κάποιο βαθμό, μεταξύ του 85 και του 87, όταν ο Τσικατίλο είχε διαπράξει μόνο 3 φόνους, που οι ερευνητές είχαν συνδέσει με το δολοφόνο. Επιπλέον, μετά την καθιέρωση μεγαλύτερης ελευθερίας στα μέσα ενημέρωσης, τα σοβιετικά ειδησιογραφικά μέσα ήταν πολύ λιγότερο καταπιεσμένα από ό,τι ήταν τα πρώτα χρόνια του ανθρωποκυνηγητού και ως εκ τούτου αφιέρωσαν εκτεταμένη δημοσιότητα στην υπόθεση. Ο Φετίσοβ είχε επίσης παρατηρήσει χαλαρότητα σε ορισμένους τομείς της έρευνας και προειδοποίησε ότι θα απολυθούν άνθρωποι αν ο δολοφόνος δεν συλληφθεί σύντομα. Ο Τσικατίλο είχε σκοτώσει άλλα 3 θύματα μέχρι τον Αύγουστο του 1990. Στις 4 Απριλίου παρέσυρε μία 31χρονη γυναίκα, τη Λιούμποβ Ζουγέβα, από το τρένο και τη σκότωσε σε δασική έκταση κοντά στο σταθμό Ντουνλέσχος. Το πτώμα της δεν βρέθηκε μέχρι τις 24 Αυγούστου. Στις 28 Ιουλίου παρέσυρε ένα 13χρονο αγόρι, τον Βίκτορ Πέτροβ, μακριά από έναν σιδηροδρομικό σταθμό του Ροστόβ και τον σκότωσε στο βοτανικό κήπο του Ροστόβ και στις 14 Αυγούστου σκότωσε ένα 11χρονο αγόρι, τον Ιβάν Φωμίν, στα Καλάμια κοντά στην παραλία Νόβορτζεσκάσκ. Η ανακάλυψη περισσότερων θυμάτων προκάλεσε μια μαζική αστυνομική επιχείρηση. Επειδή τα πτώματα πολλών θυμάτων είχαν ανακαλυφθεί σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε μια διαδρομή που διέσχιζε την περιφέρεια του Ροστόβ, ο Μπουρακόβ πρότεινε ένα σχέδιο με σκοπό τη σύλληψη του δράστη. Η πρόθεση να τοποθετηθούν αστυνομικοί με επίσημη ενδυμασία στους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς περιοχής με σκοπό να αποθαρρυνθεί ο δολοφόνος από το να επιχειρήσει να χτυπήσει σε κάποιο από αυτές τις τοποθεσίες και να βάλει μυστικούς πράκτορες να περιπολούν σε μικρότερους και λιγότερο πολυσύχναστους σταθμούς, όπου οι δραστηριότητες του δολοφόνου θα ήταν πιο πιθανό να γίνουν αντιληπτές. Το σχέδιο εγκρίθηκε και τόσο ένστολοι όσο και μυστικοί αστυνομικοί έλαβαν εντολή να ανακρίνουν κάθε ενήλικα άνδρα που βρισκόταν μαζί με νεαρή γυναίκα ή παιδί και να σημειώσουν το όνομα και τον αριθμό του διαβατηρίου του. Η αστυνομία τοποθέτησε 360 άνδρες σε όλους τους σταθμούς της περιφέρειας του Ροστόβ και οι μυστικοί αστυνομικοί
τοποθετήθηκαν σε τρεις μικρότερους σταθμούς σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τον δολοφόνο να χτυπήσει σε έναν από αυτούς τους τρεις σταθμούς. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1990. Στις 30 Οκτωβρίου, η αστυνομία βρήκε το πτώμα ενός 16χρονου αγοριού, του Βάντιμ Γκρόμοβ, στο σταθμό Ντολέσχος. Τα τραύματα στο σώμα του Γκρόμοβ συνέδεσαν αμέσως στη δολοφονία του με το ανθρωποκυνηγητό. Ο νεαρός είχε στραγγαλιστεί, είχε μαχαιρωθεί 27 φορές και είχε βνουχιστεί, ενώ η άκρη της γλώσσας του είχε αποκοπεί και το αριστερό του μάτι είχε μαχαιρωθεί. Την ίδια ημέρα που βρέθηκε το πτώμα του Γκρόμοβ, ο Τσικατίλο παρέσυρε ένα άλλο 16χρονο αγόρι, τον Βίκτορ Τνισένκο, από το σταθμό Κρυπνίτσινια και τον σκότωσε σε ένα κοντινό δάσος. Το πτώμα του αγοριού, που έφερε 40 ξεχωριστές μαχαιριές, βρέθηκε στις 3 Νοεμβρίου. Στις 6 Νοεμβρίου του 1990, σκότωσε και ακροτηρίασε μια 22χρονη γυναίκα, τη Σβετλάνα Κορόστικ, σε ένα δάσος κοντά στο σταθμό Ντολέσχος. Επιστρέφοντας στην αποβάθρα του τρένου, τον παρατήρησε ένας μυστικός αξιωματικός, ονόματι Ιγκόρι Μπάκοβ, ο οποίος τον είδε να πλησιάζει μία βρύση και να πλένει τα χέρια και το πρόσωπό του. Όταν πλησίασε στο σταθμό, ο Ριμπάκοβ παρατήρησε επίσης ότι το παλτό του Τσικατίλο είχε λεκέδες από χόρτο και χώμα στους αγκώνες. Είχε επίσης μία μικρή κόκκινη κοιλίδα στο μάγουλό του και κάτι που φαινόταν να είναι μία σοβαρή πληγή σε ένα από τα δάχτυλά του. Ο μόνος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι έμπαιναν στο δάσος κοντά στο σταθμό Ντολέσχος εκείνη την εποχή του χρόνου ήταν για να μαζέψουν άγρια μανιτάρια, ένα δημοφιλές χόμπι στη Ρωσία. Αλλά ο Τσικατίλο δεν ήταν ντυμένος κατάλληλα για αυτή τη δραστηριότητα, καθώς φορούσε πιο επίσημη ενδυμασία. Επιπλέον είχε μια νάιλον αθλητική τσάντα, η οποία ήταν ακατάλληλη για τη μεταφορά μανιταριών, καθώς τα μανιτάρια συνήθως τοποθετούνται σε ψάθινα καλαθάκια. Ο Ριμπάκοβ σταμάτησε τον Τσικατίλο και έλεγξε τα χαρτιά του, αλλά δεν είχε κανέναν επίσημο λόγο για να τον συλλάβει. Όταν ο Ριμπάκοβ επέστρεψε στο γραφείο του, κατέθεσε μια αναφορά ρουτίνας, η οποία περιείχε το όνομα του ατόμου που είχε σταματήσει στο σταθμό και την πιθανή κοιλίδα αίματος που παρατηρήθηκε στο μάγουλό του. Στις 13 Νοεμβρίου βρέθηκε το πτώμα της Κορόστικ. Η αστυνομία κάλεσε τον αξιωματικό που ήταν υπεύθυνος για την παρακολούθηση του σταθμού Ντολέσχος και εξέτασε τις αναφορές όλων των ανδρών που είχαν σταματήσει και είχαν ανακριθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Το όνομα του Τσικατίλο όχι μόνο βρισκόταν μεταξύ αυτών των αναφορών, αλλά ήταν γνωστό και σε αρκετούς αξιωματικούς που εμπλέκονταν στην υπόθεση, επειδή είχε ανακριθεί και το 1984 και είχε τοποθετηθεί σε έναν κατάλογο υπόπτων που είχε συνταχθεί και είχε διανεμηθεί σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Αφού έλεγξαν τους τωρινούς και προηγούμενους εργοδότες του, οι ερευνητές κατάφεραν να τον τοποθετήσουν σε διάφορες πόλεις σε περιόδους κατά τις οποίες είχαν δολοφονηθεί αρκετά θύματα που συνδέονταν με την έρευνα. Η ανάκριση πρώην συναδέλφων από την εποχή που δίδασκε αποκάλυψε ότι είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί από δύο θέσεις διδασκαλίας λόγω των επανειλημμένων καταγγελιών για άσεμνη συμπεριφορά και σεξουαλική επίθεση σε μαθητές του. Η αστυνομία έθεσε τον Τσικατίλο υπό παρακολούθηση στις 14 Νοεμβρίου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως σε τρένα ή λεωφορεία, παρατηρήθηκε να πλησιάζει μοναχικές νεαρές γυναίκες ή παιδιά και να τις εμπλέκει στη συζήτηση. Εάν η γυναίκα ή το παιδί διέκοπτε τη συζήτηση, περίμενε λίγα λεπτά και στη συνέχεια αναζητούσε άλλον συνομιλητή. Στις 20 Νοεμβρίου, μετά από 6 μέρες παρακολούθησης, έφυγε από το σπίτι του με ένα μεγάλο ποτήρι, το οποίο γέμισε με μπύρα σε ένα μικρό περίπτερο σε ένα τοπικό πάρκο, πριν περιπλανηθεί στο Νόβορτσεσκάσκ, προσπαθώντας να έρθει σε επαφή με παιδιά που συναντούσε στο δρόμο του. Κατά την έξοδό του από μια καφετέρια, συνελήφθη από 4 αστυνομικούς με πολιτικά. Κατά τη σύλληψή του έδωσε κατάθεση ισχυριζόμενος ότι η αστυνομία έκανε λάθος και παραπονέθηκε ότι είχε συλληφθεί και το 1984 για την ίδια σειρά δολοφονιών. Η σωματική έρευνα του υπόπτου αποκάλυψε ένα ακόμη στοιχείο. Ένα από τα δάχτυλά του είχε μια βαθιά πληγή, την οποία είχε θεραπεύσει ο ίδιος με ιόδιο. Οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πληγή προερχόταν από ανθρώπινο δάγκωμα. Το προτελευταίο θύμα του Τσικατίλο, ο Βίκτορ Τισένκο, ήταν ένας σωματικά δυνατός νέος. Στον τόπο του εγκλήματος, η αστυνομία είχε βρει πολλά σημάδια άγριας σωματικής πάλης μεταξύ του θύματος και του δολοφόνου του. Αν και αργότερα διαπιστώθηκε ότι ένα οστό του δακτύλου του ήταν σπασμένο και το νύχι του είχε δαγκωθεί, ο Τσικατίλο δεν είχε ζητήσει ποτέ ιατρική περίθαλψη για τον τραυματισμό αυτό. Η έρευνα των αντικειμένων του αποκάλυψε ότι είχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και δύο κομμάτια σχοινιού. Του ελήφθη δείγμα αίματος και τον τοποθέτησαν σε ένα κελί μέσα στο αρχηγείο της ΚΑΓΚΕΜΠΕ στο Ροστόβ, μαζί με έναν πληροφοριοδότη της αστυνομίας, ο οποίος είχε εντολή να τον εμπλέξει σε συνομιλία και να του αποσπάσει κάθε πληροφορία που μπορούσε.
Την επόμενη μέρα, στις 21 Νοεμβρίου, άρχισε η επίσημη ανάκριση του Τσικατίλο. Η ανάκριση έγινε από τον Ίσα Κόστογεύ. Η στρατηγική που επέλεξε η αστυνομία για να αποσπάσει μια ομολογία ήταν να οδηγήσει τον Τσικατίλο να πιστέψει ότι ήταν ένα πολύ άρρωστο άτομο που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια. Η πρόθεση ήταν να του δοθεί ελπίδα ότι αν ομολογούσε, δεν θα διώκονταν λόγω παραφροσύνης. Η αστυνομία γνώριζε ότι έπρεπε να τον κάνει σύντομα να ομολογήσει, καθώς σύμφωνα με τη σοβιετική νομοθεσία, είχαν 10 μέρες κατά τις οποίες μπορούσαν νόμιμα να κρατήσουν έναν ύποπτο πριν του απαγγείλουν κατηγορίες ή τον αφήσουν ελεύθερο. Στις 21 Νοεμβρίου, τα αποτελέσματα της εξέτασης αίματος του Τσικατίλο έδειξαν και πάλι ότι η ομάδα αίματος του ήταν Α και όχι ομάδα ΑΒ. Λόγω του πλήθους των φυσικών και έμεσων στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι ανακριτές, τα οποία έδειχναν ότι ο Τσικατίλο ήταν πράγματι ο δολοφόνος που καταδίωκαν, οι ανακριτές έλαβαν και δείγμα σπέρματος του Τσικατίλο για να τον ταυτοποιήσουν. Τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν ότι το σπέρμα του ήταν τύπου ΑΒ, ενώ το αίμα και το σάλιο του ήταν τύπου Α. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκρισης αρνήθηκε επανειλημμένα ότι έχει διαπράξει τους φόνους, αν και ομολόγησε ότι παρενόχλησε αρκετούς μαθητές του κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως δάσκαλος. Στις 29 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος των Μπουράκοβ και Φετίσοβ, ο Δόκτωρ Μπουκανόφσκι κλήθηκε να βοηθήσει στην ανάκριση του υπόπτου. Ο Μπουκανόφσκι διάβασε στο Τσικατίλο αποσπάσματα από το 65σέλιδο ψυχολογικό του προφίλ. Μέσα σε 2 ώρες ο Τσικατίλο ξέσπασε σε κλάματα και είχε ομολογήσει ότι ήταν πράγματι ένοχος για τα εγκλήματα για τα οποία είχε συλληφθεί. Αφού συνομίλησαν μέχρι το βράδυ, ο Μπουκανόφσκι ανέφερε στους υπόλοιπους ότι ο Τσικατίλο ήταν έτοιμος να ομολογήσει. Οπλισμένος με τις χειρόγραφες σημειώσεις που είχε ετοιμάσει ο Μπουκανόφσκι, ο Κοστόγεβ ετοίμασε μια επίσημη κατηγορία για φόνο με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου, την παραμονή της λήξης της δεκαήμερης περίοδου κατά την οποία ο Τσικατίλο μπορούσε νομικά να κρατηθεί πριν του απαγγελθούν κατηγορίες. Το επόμενο πρωί ο Κοστόγεβ συνέχισε την ανάκριση. Σύμφωνα με το επίσημο πρωτόκολλο, ο Τσικατίλο ομολόγησε τις 36 από τις 38 δολοφονίες που η αστυνομία είχε συνδέσει μαζί του, αν και αρνήθηκε 2 επιπλέον δολοφονίες που διαπράχθηκαν το 1986. Ο Τσικατίλο έδωσε πλήρη λεπτομερή περιγραφή κάθε δολοφονία στον κατάλογο των κατηγοριών, οι οποίες ήταν όλες σύμφωνες με τα στοιχεία που υπήρχαν σχετικά με κάθε δολοφονία. Όταν του ζητήθηκε, μπορούσε να σχεδιάσει ένα πρόχειρο σκίτσο διάφορων σκηνών εγκλήματος, υποδεικνύοντας τη θέση του θύματος και διάφορα ορόσημα στην περιοχή του τόπου του εγκλήματος. Ομολόγησε ότι συνήθως προκαλούσε πλήθος τραυμάτων από μαχαίρι στο θύμα. Αρχικά προκαλούσε ρηχά τραύματα από μαχαίρι στην περιοχή του θώρακα, πριν προκαλέσει βαθύτερα τραύματα από μαχαίρι και κοψίματα, συνήθως 30 έως 50 συνολικά, πριν προχωρήσει στο ξεκύλιασμα του θύματος, καθώς παρταρούσε πάνω στο σώμα του μέχρι να φτάσει σε οργασμό. Ο Τσικατίλο είχε, όπως δήλωσε, γίνει έμπειρος στο να αποφεύγει τις εκτοξεύσεις αίματος από το σώμα των θυμάτων του, καθώς τους προκαλούσε τις μαχαιριές και τακτικά καθόταν δίπλα οκλαδών στα θύματα, μέχρι να σταματήσει να χτυπάει η καρδιά τους, προσθέτοντας ότι οι κραυγές των θυμάτων, το αίμα και η αγωνία μου έδιναν χαλάρωση και μία κάποια ευχαρίστηση. Όταν ρωτήθηκε γιατί τα μάτια των περισσότερων μεταγενέστερων θυμάτων του είχαν μαχαιρωθεί ή κοπεί, αλλά δεν είχαν αφαιρεθεί όπως τα μάτια των πρώτων θυμάτων του, Τσικατίλο δήλωσε ότι αρχικά πίστευε σε μία παλιά ρωσική δυσιδαιμονία, ότι η εικόνα του δολοφόνου μένει αποτυπωμένη στα μάτια του θύματος και πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τον έπιαναν. Ωστόσο, δήλωσε ότι στα μεταγενέστερα χρόνια είχε πιστεί ότι αυτό ήταν απλώς ένα παραμύθι και είχε πάψει να βγάζει τα μάτια των θυμάτων του. Ενημέρωσε επίσης τον Κοστόγεφ ότι είχε δοκιμάσει συχνά το αίμα των θυμάτων του, όπου δήλωσε ότι ένιωθε ρίγη και έτρεμε παντού όταν το έκανε αυτό. Ομολόγησε ότι έκοβε τα γεννητικά όργανα των θυμάτων, τα χείλη, τις θηλές και τη γλώσσα με τα δόντια του. Αν και παραδέχθηκε επίσης ότι είχε μασίσει την κομμένη μήτρα γυναικείων θυμάτων του και τους όρχες των ανδρικών θυμάτων του, δήλωσε ότι αργότερα πετούσε τα μέρη αυτά του σώματος και δεν τα κρατούσε. Παρ' όλα αυτά, ομολόγησε ότι είχε καταπιεί τις θηλές και τις γλώσσες ορισμένων θυμάτων του. Στις 30 Νοεμβρίου κατηγορήθηκε επίσημα για κάθε έναν από τους 36 φόνους που είχε ομολογήσει, οι οποίοι είχαν διαπραχθεί μεταξύ του Ιουνίου του 1982 και του Νοεμβρίου του 1990. Τις επόμενες ημέρες ομολόγησε 20 ακόμα δολοφονίες που δεν είχαν συνδεθεί με την υπόθεση, είτε επειδή οι δολοφονίες είχαν διαπραχθεί εκτός της περιφέρειας Ροστόβ, είτε επειδή τα πτώματα δεν είχαν βρεθεί, είτε επειδή ένας αθώος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία. Ήταν σε θέση να παράσχει λεπτομέρειες για αυτές τις πρόσθετες δολοφονίες που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίζει.
Ένα από αυτά τα πρόσθετα θύματα, η 14χρονη Λιούμποβ Λιουμπουγιούεβα, είχε ζήσει στην νοτιοδυτική Σιβηρία και είχε σκοτωθεί σε ένα χωράφι κοντά στο αεροδρόμιο του Κρασνόνταρ στις 25 Ιουλίου του 1982. Ο Τσικατίλο θυμήθηκε ότι είχε σκοτώσει την κοπέλα σε ένα χωράφι με κεχρή και ότι είχε πλησιάσει το κορίτσι καθώς καθόταν στις αίθουσες αναμονής του αεροδρομίου. Τον Δεκέμβριο του 1990 οδήγησε την αστυνομία στο πτώμα του Αλεξέη Κομπότοβ, ενός αγοριού που είχε ομολογήσει ότι είχε σκοτώσει τον Αύγουστο του 1989 και το οποίο είχε θάψει στα περίχωρα ενός νεκροταφείου του Σάχτη, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος. Αργότερα οδήγησε τους ερευνητές στα πτώματα δύο άλλων θυμάτων που είχε ομολογήσει ότι είχε σκοτώσει. Τρία από τα 56 θύματα που ομολόγησε ότι σκότωσε δεν μπόρεσαν να βρεθούν ή να ταυτοποιηθούν, αλλά κατηγορήθηκε για τη δολοφονία 53 γυναικών και παιδιών μεταξύ του 1978 και του 1990. Κρατήθηκε στο ίδιο κελί στο Ροστόβ, όπου είχε κρατηθεί στις 20 Νοεμβρίου για να περιμένει τη δίκη του. Στις 20 Αυγούστου του 1991, αφού η αστυνομία είχε ολοκληρώσει την ανάκρισή του, συμπεριλαμβανομένη της αναπαράστασης όλων των δολοφονιών σε κάθε τόπο εγκλήματος, μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Σέρμπσκι της Μόσχας για να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση 60 ημερών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν διανοητικά ικανός να δικαστεί. Εξετάστηκε από έναν ψυχίατρο, ο οποίος παρατήρησε ότι ο Τσικατίλο είχε διάφορα φυσιολογικά προβλήματα, τα οποία απέδωσε στην προγενετική εγκεφαλική βλάβη. Εξετάζοντας το ιστορικό του, παρατήρησε μια σταθερή αλλά σταδιακή κάθοδο στη διαστροφή, η οποία έχει επιδεινωθεί από βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, με τις όλο και πιο ακραίες πράξεις ανθρωποκτόνης βίας του να διαπράττονται τελικά για την ανακούφιση από την εσωτερική ένταση. Ο Τκατσέγκο κατέληξε στις 18 Οκτωβρίου στο συμπέρασμα ότι αν και έπασχε ποριακή διαταραχή προσωπικότητας με σαδιστικά χαρακτηριστικά, ήταν ικανός να δικαστεί. Τον Δεκέμβριο του 1991, λεπτομέρειες για τη σύλληψη του Τσικατίλο και μια σύντομη περίληψη των εγκλημάτων του δόθηκαν από την αστυνομία στα ρώσικα μέσα ενημέρωσης. Ο Τσικατίλο παρεπέμφθη σε δίκη στο Ροστόβ στις 14 Απριλίου του 1992, κατηγορούμενος για 53 κατηγορίες δολοφονίας και επιπλέον 5 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανηλίκων, που διαπράχθηκαν όταν ήταν δάσκαλος. Δικάστηκε στην αίθουσα νούμερο 5 του Επαρχιακού Δικαστηρίου του Ροστόβ, ενωπίον του δικαστή Λεοντίν Ακουμπουτνάσκοφ. Η δίκη του αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο γεγονός στα μέσα ενημέρωσης της μετασοβιετικής Ρωσίας. Τα μέσα ενημέρωσης είδαν για πρώτη φορά τον Τσικατίλο την πρώτη μέρα της δίκης του, καθώς μπήκε σε ένα σιδερένιο κλουβί που κατασκευάστηκε ειδικά σε μια γωνία της αίθουσας του δικαστηρίου για να τον προστατεύσει από την επίθεση των εξαγριωμένων και ιστερικών συγγενών των θυμάτων του. Κατά τις πρώτες εβδομάδες της δίκης, ο ρώσικος τύπος δημοσίευε τακτικά, υπερβολικούς και συχνά εντυπωσιακούς τίτλους σχετικά με τους φόνους, αναφερόμενος το ότι ο Τσικατίλο ήταν ένας καρνίβαλος ή μανιακός και ότι έμοιαζε με δαιμονικό άτομο. Οι δύο πρώτες ημέρες της δίκης αφιερώθηκαν στο να διαβάζει ο δικαστής τους μακροσκελείς καταλόγους κατηγοριών κατά του Τσικατίλο. Κάθε δολοφονία συζητήθηκε ξεχωριστά και σε αρκετές περιπτώσεις συγγενείς που βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου ξέσπασαν σε δάκρυα ή λιποθύμησαν όταν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τη δολοφονία των συγγενών τους. Μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, ο δικαστής ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα την πρόθεσή του να διεξάγει μια ανοιχτή δίκη, δηλώνοντας: «Ας μας διδάξει τουλάχιστον κάτι αυτή η δίκη, έτσι ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί ποτέ και πουθενά». Στη συνέχεια ζήτησε από τον Τσικατίλο να σηκωθεί, να ταυτοποιηθεί και να δώσει την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του. Ο Τσικατίλο συμμορφώθηκε, αν και αυτό θα αποδεικνύονταν μία από τις λίγες πολιτισμένες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του δικαστή και του Τσικατίλο. Ο Τσικατίλο ρωτήθηκε αρχικά λεπτομερώς για κάθε κατηγορία του, απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις δολοφονίες, έδωσε συχνά απορριπτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις, ιδίως όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη συγκεκριμένη φύση των τραυμάτων που είχε προκαλέσει τα θύματα του και τα τεχνάσματα που είχε χρησιμοποιήσει για να παρασύρει τα θύματα του στις τοποθεσίες που τα είχε σκοτώσει. Στις 21 Απριλίου, ο συνήγορος υπεράσπισης του ζήτησε να επιτραπεί στον Μπουκανόφσκι να καταθέσει σχετικά με το περιεχόμενο του ψυχολογικού προφίλ που είχε συντάξει το 1985 και τις επακόλουθες διαβολεύσεις του με τον Τσικατίλο μετά τη σύλληψή του. Την ίδια ημέρα, ο Τσικατίλο άρχισε να αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση του δικαστή, του εισαγγελέα ή του ίδιου του συνήγορου υπεράσπισης του.
αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιασδήποτε ερωτήσεις για 3 συνεχόμενες ημέρες, προτού δηλώσει ότι το τεκμήριο αθωότητάς του είχε παραβιαστεί ανεπανόρθωτα από τον δικαστή και ότι σκόπευε να μην δώσει περαιτέρω κατάθεση. Την επόμενη μέρα η διαδικασία αναβλήθηκε για 2 εβδομάδες. Η δίκη συνεχίστηκε για μήνες με τον Τζικατίλο να έχει μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά στην αίθουσα του δικαστηρίου, η οποία ερχόταν σε εντυπωσιακή αντίθεση με τη συμπεριφορά του στο κελί του και θεωρούσαν ότι τα καμώματά του ήταν μια υπολογισμένη προσπάθεια να επιτύχει αθώωση λόγω παραφροσύνης. Στις 9 Αυγούστου η υπεράσπιση ανέπτυξε τις τελικές της αγορεύσης ενώπιον του δικαστή. Η υπεράσπιση του Τζικατίλο υποστήριξε ότι τα εγκλήματα αυτής της φύσης δεν θα μπορούσαν να έχουν διαπραχθεί από άτομο μεσόας στα σφρένα. Στη συνέχεια ζήτησε επίσημα από τον δικαστή να κρίνει τον πελάτη του αθώο. Την επόμενη μέρα ο εισαγγελέας Ανατόλη Ζοντόρφσκι εκφώνησε την τελική του αγόρευση ενώπιον του δικαστή. Αναφερόμενος στην προηγούμενη μαρτυρία των ψυχιάτρων στη δίκη, υποστήριξε ότι ο Τζικατίλο κατανοούσε πλήρως την εγκληματικότητα των πράξεών του, ήταν σε θέση να αντισταθεί στις ανθρωποκτόνες παρορμήσεις του και είχε καταβάλει πολλές συνειδητές προσπάθειες για να τις αποφύγει. Μετά την ολοκλήρωση της τελικής αγόρευσης του εισαγγελέα, κάλεσε τον Τζικατίλο πίσω στην αίθουσα του δικαστηρίου προτού τον ρωτήσει επίσημα αν θα ήθελε να κάνει μια τελική δήλωση. Σε απάντηση ο Τζικατίλο απλώς κάθισε βουβός. Στη συνέχεια, ο Ακουμπνάσοβ ανακοίνωσε ως αρχική ημερομηνία τη 15η Σεπτεμβρίου για τον ίδιο και για τους 2 επίσημους ενόρκους να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να εκδώσουν την τελική ποινή στον Τζικατίλο. Η ημερομηνία αυτή αναβλήθηκε αργότερα για τις 14 Οκτωβρίου. Καθώς το δικαστήριο ανακοίνωσε διακοπή, ο αδερφός της Λιουντμίλα Αλεξέγεβα, μια 17χρονη κοπέλα που σκοτώθηκε από τον Τζικατίλο τον Αύγουστο του 1984, πέταξε ένα βαρύ κομμάτι μέταλλο στον Τζικατίλο, χτυπώντας τον στο στήθος. Όταν η ασφάλεια προσπάθησε να συλλάβει τον νεαρό, άλλοι συγγενείς των θυμάτων τον προστάτευσαν. Στις 14 Οκτωβρίου το δικαστήριο συνήλθε εκ νέου για να εκδικάσει την επίσημη καταδίκη. Στις 15 Οκτωβρίου ο Ακουμπνάσκοβ καταδίκασε επίσημα τον Τζικατίλο σε θάνατο σύν 86 χρόνια φυλάκισης για τους 52 φόνους και τις 5 σεξουαλικές επιθέσεις για τις οποίες είχε κριθεί ένοχος. Ο Τζικατίλο κλώτησε τον μπάγκο στο κλουβί του όταν άκουσε την ετοιμιγορία και άρχισε να βρίζει δυνατά. Ωστόσο, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να εκφωνήσει λόγο ως απάντηση στην ετοιμιγορία, παρέμεινε και πάλι σιωπηλός. Κατά την έκδοση της οριστικής καταδίκης, ο Ακουμπνάσκοβ έκανε το ακόλουθο σχόλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τα φρικτά κακουργήματα για τα οποία είναι ένοχος, το δικαστήριο αυτό δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλλει τη μόνη ποινή που του αξίζει. Ως εκ τούτου, τον καταδικάζω σε θάνατο. Ο Τζικατίλο μεταφέρθηκε από την αίθουσα του δικαστηρίου στο κελί του στις φυλακές του Νόβορτσισκάσκ για να περιμένει την εκτέλεσή του. Κατέθεσε έφεση κατά της καταδίκης του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας, αλλά η έφεση αυτή απορρίφθηκε το καλοκαίρι του 1993. Μετά την απόρριψη της έφεσής του στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατέθεσε τελική αίτηση χάριτος στον πρόεδρο Μπόρις Γέλσιν. Η τελική αυτή έφεση απορρίφθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 1994. Στις 14 Φεβρουαρίου του 1994, ο Τζικατίλο μεταφέρθηκε από το κελί του στην πτέρυγα των θανατοποινητών σε ένα ηχομονωμένο δωμάτιο στις φυλακές του Νόβορτσισκάσκ και εκτελέστηκε με μία μόνο σφαίρα πίσω από το δεξί αυτή. Θαύτηκε σε έναν τάφο χωρίς σήμανση στο νεκροταφείο των φυλακών. Και κάπου εδώ τελειώνει η ανάλυση της υπόθεσης αυτής. Υπάρχουν έτσι 1-2 μικρά πραγματάκια που θα ήθελα να πω. Είναι σοκαριστικό το ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε τόσα χρόνια να κάνει όλα αυτά που έκανε χωρίς να γίνει αντιληπτός από την αστυνομία ή από και οποιονδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά σοκαριστικό, διότι σκεφτείτε αν κάποιος είχε καταφέρει και τον είχε συλλάβει νωρίτερα, πόσοι άνθρωποι θα ζούσαν, θα βρίσκονταν κανονικά στη ζωή. Είναι σίγουρο ότι από τέτοιες υποθέσεις θα πρέπει οι ειδικοί που ασχολούνται με τέτοιες υποθέσεις να έχουν στο μυαλό τους το πώς θα πρέπει να κινούνται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Είναι μια πάρα πολύ στενάχωρη υπόθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ήμουν η Μορτίσια και τα λέμε σύντομα σε ένα νέο βίντεο.